Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην πορεία σας, μια και συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχουν μπει τα λεφτά? Γιατί είμαστε στις επιδοτήσεις. Μιλάμε είμαστε για τις επιδοτήσεις εδώ πέρα, του έχουμε ΠΚΠ, μηνύματα. Έτσι έχουν αρχίσει να πληρώνονται. Έχει μπει το 70% της βασικής ενίσχυσης σε όλους τους λογαριασμούς την πρώτη μέρα της Τράπεζας Πειραιώς και την επόμενη στις υπόλοιπες τράπεζες. Δηλαδή αυτή την ώρα μπορούν οι Έλληνες αγρότες να πάνε στα ATM να εισπράξουν τα ποσά που δικαιούνται. Για ποιο αριθμό αγροτών μιλάμε, αυτό το 70% κύριε Υπουργέ? Να κάνουμε μια προσέγγιση γενικά θα έλεγα, διότι επέβαλαν δηλώσεις ως 655.000 αγρότες. Από αυτούς δεν δικαιούται ή λείπουν διάφορα δικαιολογητικά ένα 5% περίπου, 30.000. Και βεβαίως επίσης θα πάρουν, αλλά από το απόθεμα, όχι από τα συγκεκριμένα χρήματα, άλλοι 30.000 αγρότες. Δεν μπορούν να παίρνουν και από τις δύο πηγές. Ουσιαστικά τα συγκεκριμένα χρήματα απευθύνονται σε 595.000 αγρότες. Είναι κατεμπάγγελμα αγρότες, μιλάμε για αυτούς? Όχι. Για ποιους μιλάμε? Μιλάμε γενικά για αυτούς οι οποίοι ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Από αυτούς λοιπόν τώρα τους... Μιλάμε για 750 εκατομμύρια, είναι το... Μιλάμε για 702 εκατομμύρια, διότι 702. Αφαιρώντας τους προηγούμενους, mm-hmm. τους 30.000 που σας είπα που θα πάρουν από άλλη πηγή, έχουμε λοιπόν τώρα από αυτούς τους 595 που θα πάρουν από αυτή την πηγή ένα ποσοστό 51.000, επειδή θα πάρουν, θα δείχνει κάτω από 250 ευρώ, δεν θα τα πάρουν τώρα, γιατί στην ολοκλήρωση της πληρωμής που θα έρθει για το υπόλοιπο 30% τέλος Δεκεμβρίου θα ξεπεράσουν αυτό το 250 ευρώ το όριο, οπότε και αυτοί ένα πολύ μεγάλο μέρος θα πάρουν το αντίστοιχο ποσό που τους, και τα δύο ποσά δηλαδή από την προκαταβολή. Άρα μιλάμε για το 70% τώρα μπαίνουν επιστώνα τους λογαριασμούς τους. Στους λογαριασμούς τους, βεβαίως. Και υπάρχει ένα 30% το οποίο θα πληρωθεί Δεκέμβριο. Το 30% θα πληρωθεί το Δεκέμβριο. Άρα συνολικά θα έλεγα ότι έχουμε τις εξής πληρωμές. Εμείς ξεκινώντας από την αρχή είχαμε μέχρι προχθές γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα με την προκαταβολή αυτά τα 700 συν τα 30 άλλα που αφορούν τα αποθέματα, πάμε λοιπόν με τις πληρωμές οι οποίες θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου ένα συνολικό ποσό γύρω στα 2,8 δις. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες ενισχύσεις που δεν είναι η βασική, είναι το πρασίνισμα, είναι διάφορα, μην ξέρουν οι αγρότες. Άρα λοιπόν έχουμε, θα έλεγα, μια πληρωμή η οποία γίνεται σε συγκεκριμένους χρόνους και βεβαίως με τα ποσά που δικαιούνται για να μπορούν και αυτοί να προγραμματίζουν. Αυτές λοιπόν είναι οι ενισχύσεις. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες αποζημιώσεις για καταστροφές. Από εκεί και πέρα λοιπόν φεύγουμε. Αυτές οι αποζημιώσεις, επειδή ρωτάνε πάρα πολύ και δεν θέλω να μπω τώρα, γιατί είναι πολλές περιοχές, είναι αχλωδοπαραγωγή, μου λένε Τυρνάβου για την παγωνιά του 16, είναι κάποια χρήματα τα οποία καθυστερούν να τα πάρουν. Ναι, φεύγουμε από εκεί και πάμε τώρα, αφήνουμε τους κοινοτικούς πόρους και ερχόμαστε στους πόρους που είτε προέρχονται από τον ΕΛΓΑ και εκεί υπάρχει η ανταποδοτικότητα και όπως αντιλαμβάνεστε σε όλες τις περιπτώσεις τεκμηριώνονται οι σχετικοί φάκελοι από τις εκτιμήσεις μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της πληρωμής. Κυρίως υπάρχει ένα διάστημα γύρω στους 6 με 7 μήνες. Αυτό δεν μπορούμε να το μικρύνουμε, παρότι το μικρύναμε στο μισό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτά λοιπόν εφόσον είναι ασφαλισμένοι. Εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ξέρουν οι αγρότες, συντάσσεται ένας σχετικός φάκελος, ως ΨΕΑ τον γνωρίζουν οι αγρότες, υποβάλλεται ο φάκελος αυτός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνεται ότι μπορούμε να δώσουμε τα συγκεκριμένα χρήματα, τα οποία βεβαίως χρήματα έρχεται ο κρατικός προϋπολογισμός, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα καταβάλλει. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει και χρόνο
περισσότερο, αλλά και όπως αντιλαμβάνεστε έχει σχέση και με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας. Πάντως συντομεύσουμε και αυτά και όσο γίνεται θα σας έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια πορεία που ξέρουν οι αγρότες ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη. Κύριε Αποστόλου, όμως, καλές είναι οι ενισχύσεις, σαφώς και ενισχυτικές, όμως οι αγρότες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Πέρα από τις καταστροφές που μας εξηγήσατε για τον τρόπο αποζημίωσης, υπάρχουν οι καθυστερήσεις, υπάρχει και το κόστος παραγωγής που το βάζουν συνέχεια οι αγρότες. Όπως για παράδειγμα οι αγρότες Αιγιαλίας, από όσο ξέρω, θα κάνουν κινητοποίησεις, γιατί έχουν θέματα με τα διόδια, με το κόστος παραγωγής. Τι θα γίνει, κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα πακέτο για τους αγρότες στο θέμα αυτό των καυσίμων τους, των τιμών των προϊόντων που χρειάζονται για την παραγωγή τους και όλα αυτά? Πρέπει καταρχήν να γίνει κατανοητό βεβαίως και από τους αγρότες ιδιαίτερα ότι όταν λέμε ότι έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική, διαχειριζόμαστε τα χρήματα αυτά κατά τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά να μην δημιουργούμε πρόβλημα στους σχετικούς κανονισμούς. Από εκεί και πέρα. Γιατί κάποιοι δίνανε κάποτε λεφτά και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση γύριζε και έλεγε κάντε επιστροφές. Τα έχουμε ήδη. Δεν θα αναφερθούν στα πρόστιμα. Εξάλλου και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος τα είπε προχθές στα Γιάννενα. Θέλω να πω ότι όντως το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα είναι ακριβό. Είτε αφορά την φυτική παραγωγή, όπου έχουμε ένα κόστος ενέργειας ειδικά που φτάνει στο 60%, είτε τη ζωική παραγωγή, όπου το κόστος των ζωοτροφών φτάνει στο 70%. Αυτά ως ζητήματα ήδη μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπουμε παρεμβάσεις και επενδύσεις τέτοιες που θα μειώσουν. Δηλαδή, αναφέρομαι για παράδειγμα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων πλέον μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέτρο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, είναι μια πολύ μεγάλη και σοβαρή υπόθεση, αρκεί βεβαίως να καταλάβουν οι αγρότες ότι πρέπει να οργανωθούν σε αυτή τη διαδικασία μέσα από συγκεκριμένες ομάδες για να μπορέσουμε να τους καλύψουμε τις δαπάνες μέχρι φτάνοντας και το 100%. Κύριε αυτό... Υπουργέ, δηλαδή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με μεγάλη ελευθερία σε αυτό που λέτε λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής, δηλαδή έχουμε δεσμεύσεις ευρωπαϊκές, γι' αυτό το λόγο δεν έχετε την ευκαιρία να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε καταρχήν να αντιμετωπίσουμε το κόστος παραγωγής ενισχύοντας τους αγρότες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι παραβιάζουμε τους όρους του ανταγωνισμού και αυτόματα έρχονται και μας αναζητούν αντίστοιχες ελέγχους και ευθύνες. Νομοθετικές παρεμβάσεις όμως. Όμως νομοθετικές παρεμβάσεις, εγώ σας είπα, επειδή έχουμε το εργαλείο, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο μας δίνει και κοινοτικούς πόρους για να μπορούμε να περπατήσουμε, έχουμε στα χέρια μας συνολικά περίπου 6 δις την επόμενη τετραετία, πενταετία και αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα τοποθετήσουμε στον αγροτικό χώρο. Άρα λοιπόν. Και επενδύσεις και βεβαίως τώρα το να σας πω εγώ ότι αύριο θα καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου είναι θέματα τα οποία όπως γνωρίζουν και οι αγρότες ήδη μέσα από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε, μέσα από τις συμφωνίες που έχουμε κάνει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2018 δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν επειδή δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέμα της φορολόγησης, ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ασφαλιστικών εισφορών. Των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά το ξέρουν όμως ότι οι κινήσεις που έγιναν μέχρι τουλάχιστον το 18 το καλοκαίρι πρέπει να τις υπηρετήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλη, για να κλείσουμε, ένα θέμα που αφορά πολλούς αγρότες είναι οι δασικοί χάρτες. Και εδώ υπάρχει συνεργασία. Ίσως μέσα από τους δασικούς χάρτες δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Λύνονται. Έχουμε προχωρήσει σε λύσεις. Κοιτάξτε, αυτή την ώρα ολοκληρώθηκαν οι υποβολές των αντιρρήσεων. Αυτό που εμείς ιδιαίτερα του αγροτικού χώρου και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήδη έχει και θεσμοθετηθεί είναι ότι οι αγρότες, αυτοί που υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ το 2017 και αυτοί που ένα από τα τρία προηγούμενα χρόνια έχουν υποβάλει αντίστοιχη δήλωση δεν έχουν να χάσουν ούτε ένα στρέμμα από τις εκτάσεις που ήδη έχουν δηλωθεί. Ούτε απειλούνται κάποιες επιδοτήσεις ενδεχομένως αν προκύψει κάποιο θέμα εκεί. Κοιτάξτε, τώρα όπως αντιλαμβάνεστε είναι θέματα που έχουν σχέση με διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε τέτοια μηνύματα και το χειριζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο. Γι' αυτό σας είπα ότι συνδέοντάς το με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις οποίες και χτες και προχθές
έτσι υποβάλαμε. Έχουμε δώσει την δυνατότητα στον αγροτικό χώρο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις εκτάσεις που ενδέχεται να εμφανίζονται στις αναρτήσεις ως δασικές, χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια ως αγροτικές εκτάσεις. Αντιλαμβάνεστε, θέλουμε να κλείσουμε και την πόρτα σε ενδεχόμενους οι οποίοι θέλουν να εμφανίσουν ως αγροτικές εκτάσεις, εκτάσεις τις οποίες δεν δήλωναν στο ΟΣΔΕ, δεν θα συμφωνήσουμε με αυτή τη διαδικασία. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.